Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Και ήρθε. Ποιο? Αυτό που ήθελε η Αθήνα, ζητούσε χρόνια. Τι έκανε? Ένα σουβλατζίδικο στο Βύρονα έφερε επιτέλους αυτό που ζητούσε όλη η Αθήνα. Ένα από τα πράγματα που ζηλεύαμε και το θέλαμε ήταν το πιτσόγυρο. Το ποιο? Το πιτσόγυρο. Το πιτσόγυρο. Ναι. Πώς. Το σουβλατζίδικο βρίσκεται στη Φορμίωνος 104 στο Βύρονα και λέγεται Παλιά Γευστική Γωνιά. Σε κανονική πίτα, ναι, τοποθετούνται τα υλικά μιας πίτσας. Ναι. Ναι. Τυριά, ό,τι άλλο βάζεις, θες να βάλεις σε μια πίτσα. Ναι. Το ζεσταίνουνε και μετά ρίχνουνε το γύρο. Α, είτε χοιρινό είτε κοτόπουλο. Α, κόλαση, α, και το μείγμα είναι αλισμονάιτ. Α, βέβαια. Αλισμόνι, αλισμονάιτ. Αλισμόνιτο. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει, ναι, πιτσόγυρο, να ξέρετε ότι στο Βόλο το φτιάχνουν αυτό. Το φτιάχνουν, ωραία. Αλλά στην Αθήνα που κατέβηκε για πρώτη φορά, το χειροκροτάμε. Μπράβο. Μάλιστα. Ουρές πάμε να κάνουμε στη Φορμίωνος 100. Αν είναι να σπάσω τη δίαιτα, θα τη σπάσω εκεί. Εκεί. Έλα, τελειώνεται. Αξίζει. Να με πάτε την Τρίτη εκεί. Ναι, γεια σας. Γεια, ποιος είναι? Η Ελένη. Τι κάνετε, Ελένη, πώς είστε? Καλά, Μιχαλάκι μου, χωρίς να μου μιλάω. Πώς κοιμήθηκες χθες, για πες μου. Τέζα. Okay. Θέλω να το ακολουθήσουμε κι εμείς, Μαρία. Για να δούμε. Ποιο, για να ακούσω. Απέχει 4,5 μήνες αυτή η γιορτή. Ναι, από τώρα. Θα τα πούμε όλα τώρα. Ναι. Θέλω να προετοιμαστείς ψυχολογικά, διότι λέει στη Νότια Κορέα η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ναι, την ημέρα του, ναι, Αγίου, ναι, Βαλεντίνου, ναι, μόνο οι γυναίκες προσφέρουν δώρα στους συντρόφους τους. Τι! Δεν μου αρέσει αυτό, παιδιά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί? Στο λέω από τώρα, ετοιμάσου να μου βρεις κάτι καλό, να το σκέφτεσαι. Δηλαδή. Έτσι. Και σε αυτούς στην αρχή, στους άντρες αρέσει. Κάποια στιγμή, φυσικά και τους άρεσε. Κάποια στιγμή λέει, σκέφτεται ο Νότιο Κορεάτης. Ω, εσύ δεν μπορεί, θέλω το δώρο μου, καριολάκι, το δώρο μου. Καριολάκι, θέλω το δώρο μου. Έτσι. Λοιπόν. Αυτή είναι στην αρχή λίγο ξινή. Αγούστος είναι ο ντόρο, χασενιά. Δεν θες να κάνεις ντόρο, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θα σου πάρω δώρο. Αυτός επιμένει. Όχι, δεν το θέλω, μπορεί. Αντιλουλιό! Θα σε πετάξω στον δρόμο, τσιλιάτε, τελείωνε. Θέλω τα δώρα. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλά πέρασε. Καλημέρα, Οξάνα, τι κάνεις? Καλημέρα, καλά είναι. 95,2 Athens DJ, Μιχάλης Σασόπλος. Χρόνια πολλά και τα γενεθλιά σου, μου λέει ο άνδρας εδώ. Ο Θανάσης. Λέει, πέστης το εξής, να της μεταφέρετε, λέει, αυτό το μήνυμα. Παρόλο που κοντεύει τα 50, λέει, η καρδιά σου, η ψυχή σου και το κόρυ. Είσαι ο Μιχάλης. Ναι, ναι, αυτό είμαι. Ακούσε τώρα τι λέει ο άντρας σου. Άκου καλά. Ωραία τα λέτε, τα λέτε ωραία. Άκου, άκου. Ευχαριστώ, παιδιά, είναι φανταστική έγκληση. Ακούμε, σου λέω. Να είστε όλοι καλά και στα δικά σας. Άκουμε τώρα. Παρόλο που η καρδιά σου κοντεύει στα 50, η ψυχή και το κορμί σου κρατάει τα 25. Σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ για πάντα, ο Θανάσης. Ήθελα να το πω γιατί είχα αρχίσει και πρίζομαι. Ναι, ευχαριστώ, παιδιά. Γλυκύτατη. Μ' αρέσουν αυτές. Διότι είναι όπως είναι τα παλιά jukebox. Έριξες μία δραχμή μέσα και έπαιζε. Θα τις έλεγες, θα καθόσουν δίπλα, καφεδάκι. Στο αχ ξεκινάει αυτή. Που έτσι που αλλιώς, έτσι, μ' αρέσουν. Μίτσι, εσύ. Ναι. Καλημέρα. Happy birthday to you. 95,2 Άθεις DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου από τον Βίλι και ότι θα είναι... Θα είσαι για πάντα η μικρούλα του και ότι σε αγαπάω όσο τίποτα στον κόσμο, λέει ο Βασίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Τζάνι. Γεια σου, Ιάσονα, τι κάνεις? Είχες προχθές τα γενέθλιά σου, λέει. Ναι. Μπράβο. Και τα πόσα έκλεισες, Ιάσονα? Τα 9. Τα 9. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς σου εύχεται χρόνια πολλά, ο μπαμπάς ο Κώστας. Μου λέει εδώ. Αφού συμπλήρωσε τα 9, λέει, σ' ακούει 9 χρόνια, αν και δεν πιστεύω ότι το ξέρει. Με ακούς εμένα, Ιάσονα? Σ' ακούω συνέχεια. Αχ, Ιάσονα, Ιάσονα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά, Ιάσονα. Να είσαι πάντα καλό παιδί. Γεια σου, Ιάσονα. Τι θα κάνεις το τρίμερο? Το τρίμερο, ποιο τρίμερο?
καλύτερο. Αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι όπως το είπες και εσύ, λέμε ποια είναι η αργία. Δεν με νοιάζει κανένα, σχέστηκα. Εγώ φεύγω, πάω. Πάω θα πάει στη θάλασσα. Είναι χειμερινός κολυμβητής πια. Μέχρι το δεκεμβρίο. Όχι, θα κάνει 38, δεν λέει. Πώς θα κάνει 38. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι 8. 29 με 30 θα έχει αύριο μεθαύριο. Μια χαρά θα είναι. Εγώ θα μετακομίσω Λαγονίση τρεις μέρες. Ωραία. Μια χαρά. Κτλ. Καλοκαίρι στην Ελλαδίτσα, τέλεια. Τέλεια. Αυτό θα γίνει. Ωραία. Θα πάμε στο Μιχάλη όλοι. Ελάτε. Ελάτε, παιδιά. Χωράμε. Να τα λέμε κι αυτά. Ό,τι θέλει, παρακαλώ. Ναι, ρε, ελάτε. Έτσι, στρέμματα, θα χανόμαστε. Μπέζετε μέσα στον Κράνιζο να κλείσουμε από τώρα τις ομπρέλες. Από τώρα. Κλείσε τέσσερις. Τέσσερις, γιατί τέσσερις? Δύο που θα καθόμαστε και δύο που να είναι πιο μακριά. Γιατί θα είμαστε εκεί κατά τη 1.30-2 το μεσημέρι. Οπωσδήποτε. Τα ξέρω εγώ τώρα τι θέλετε. Επειδή είστε στη θάλασσα, εγώ δεν είμαι τόσο ιδιαίτερο. Είμαστε στη θάλασσα. Θα κάτσουμε μέχρι τι ώρα θα κάτσουμε. Μέχρι τις 6. Ο 7. Παιδιά, μια χαρά. Όχι, μη σου πω 7-8, γιατί και ωραία πανσέλινο. Σε παρακαλώ, κύριε. Δεν μπορώ εγώ τόσο. Τι θα κάνω μαζί μου. Κάτι πρέπει να πάρω μαζί μου. Η βιβλία είναι ναρκωτικά. Δεν μπορώ με εσά. Καλέ! Τι συμβαίνει. Ποιο από τα τρία. Ποιο είστε? Θεόδωρε, τι κάνει? Καλά, εσεί. Πού είσαι τέτοια ώρα, Θεόδωρε? Στο μαγαζί μου. Τι μαγαζί είναι, πέστα μας, πέστα μας. Πρατήριο Άρτου. Πρατήριο Άρτου. Αχ, τι ωραία. Τέλεια. Είναι καλή το ότι μιλάμε εσύ και εγώ. Διότι εσύ έχεις τον Άρτον και εγώ έχω τα θεάματα. Έτσι. Όπως αντιλαμβάνω. Ωραία. Τι είναι το μπαϊράκι? Πρώτον, το μπαϊράκι είναι το αεράκι που φυσάει στη θάλασσα. Και ωραίο μπαϊράκι έρχεται σήμερα. Το μπαϊράκι είναι η μικρή σημαία. Το μπαϊράκι είναι η σκόνη που σηκώνεται, τα φυσάει πολύ. Λες, τι άλλο με το μπαϊράκι. Τι είναι το μπαϊράκι? Μικρή σημαία. Βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, για λέγε. Όταν θες να τις πιάσεις κουβέντα στο Messenger, ναι, αλλά δεν ξέρεις τι να τις πεις. Είναι άβολη. Ωραίο. Γεια σου, τι κάνεις. Δεν είναι καθόλου. Όχι, Μιχάλη μου, γιατί αν αρχίσεις, γεια σου, τι κάνεις, θα πω, όχου πάλι τώρα. Δεν ξέρεις την άλλη. Δεν με ξέρεις. Α, δεν σε ξέρω καθόλου. Όχι, και θες να πιάσεις κουβέντα από το Messenger. Όχι, τώρα το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι... Άμα μου στείλεις τι κάνεις, θα πω, όχ, άλλος ένας βαρετούλης. Ωραία, τι, για πες μου, γιατί αυτό θέλω να το ξέρω. Υπάρχει κλασικό. Τι? Ωραίες φωτογραφίες. Έλα ρε τώρα. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Ναι, και αυτό είναι βαρετό. Κορίτσι, αν μας έρθει ωραίες φωτογραφίες, εσείς να φανταστείτε ότι μια εβδομάδα θα είστε ξάπλα εσείς και αυτούς από πάνω. Σας το λέω. Θα τις γράψεις. Επειδή είμαι πολύ κακό σε αυτό, αφήνω σε σένα την πρωτοβουλία να γνωριστούμε. Δεν περιμένω. Δύο τελείωσε. Θα περιμένει για πάντα, πες του. Ποτέ δεν. Πες. Εάν μέσα στο άλμπουμ σου έχει κάποια φωτογραφία από το εξωτερικό, εκεί εγώ θα χτύπαγα. Ναι. Α, στο εξωτερικό, ε. Πήγε Παρίσι, ήταν ωραία, δεν έχω πάει. Μιχάλη, ωραία. Εκεί θα μου απαντήσει, κουκλίτσα μου. Εσύ. Μίλανε στη Μιχάλη, μίλα. Αφού είμαι σχολή. Είσαι σχολή. Ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν να στοκάρουν χαρτιά υγείας εν μέσω πανδημίας την προηγούμενη φορά και Μάρτιο, Απρίλιο. Όχι, είναι χαμός, ναι. Παντού, παιδιά. Δηλαδή, χαμό. Μία νέα διεθνής έρευνα που έγινε από γερμανική εταιρεία αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα κυριότερα γνωρίσματα όσων έσπευσαν να στοκάρουν χαρτιά τουαλέτα στο σπίτι. Όχι, για πες. Γεμίσανε παντού τα αυτά, τους κήπους, τα κοτέτσια. Δεν είχαμε χώρο. Τα πατάρια. Σε γενικές γραμμές ήταν οι μόνιμα αγχώδεις τύποι, οι συστηματικά οργανωτικοί και οι τελειομανείς, καθώς επίσης και οι ηλικιωμένοι. Μερικές εταιρείες παραγωγής χαρτιών τουαλέτας ανέφεραν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους αυξήθηκε κατά 700%. Καλέ! Τι! Παιδιά, δεν θυμόσαστε τι είναι. Καταρχήν έχω το ηχητικό απόσπασμα. Ήσυχα! 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 Έφτανε όλοι επάνω στα χαρτιά υγείας. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, όσο μεγαλύτερη ήταν η απειλή που ένιωθε ο κόσμος, τόσο περισσότερα χαρτιά αγόραζαν. Ισχύει, Μιχάλη μου. Ισχύει. Και εγώ είχα πάει να αγοράσω. Τι απειλή, ρε. Καλά, εσύ μην χάσεις. Σε σημαντικό βαθμό αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το πόσο συναισθηματικές αντιδράσεις έχει ένας άνθρωπος και ειδικότερα πόσο τίνει να αγχώνεται στη ζωή του από διάφορα πράγματα. Μπορεί να σφίξει λιγάκι το πράγμα πιο κάτω. Μην γίνουμε πάλι κόλος. Το λέω. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τρόμαξα. Παιδιά, έχω έκτακτο, παιδιά. Donald Trump. Donald, ρε. Θετικό στον κορονοϊό, θετική και η Μελάνια. Ωραία. Το χειροκροτώ. Το ανακοίνωσε, Μιχάλη μου, ο ίδιος στο Twitter. Ναι, πριν λίγο. Σήμερα τόσο εγώ, όσο και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαγνωστήκαμε θετική στον κορονοϊό. Μπράβο. Και θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε και αυτό μαζί. Ναι, ναι, ναι. Δήλωσε ο Ντόναλντ. Και αρχίζω και τρελαίνομαι. Γιατί? Και αυτές οι χλωρίνες που πίνε, γιατί δεν πιάσανε? Δεν πιάσανε από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη μου. Δεν πήρε την καλή χλωρίνη.
Θεωρίνη. Να τα τώρα τα αποτελέσματα. Όχι, δεν ό,τι μαλακιά έχει πει, αφήνω τούρτι στο κεφάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Περαστικά! Περαστικά! Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε το τεστ για τον κορονοϊό και ήταν πολύ αγχωμένη. Τη βρήκαν αγχωμένη? Τη βρήκα. Όχι, εσύ Μιχάλη. Όχι, καταλάβω. Ήταν αγχωμένη. Σου λέει τώρα τι θα γίνει, παιδιά. Ναταλία Γερμανού βγήκε 5 φορές ραντεβού για να καταλάβει στο έκτο ότι εκείνος δεν τη θέλει. Ναι, γιατί εκείνος ήταν ευγενικός. Ρε Ναταλία. Και αυτός γιατί έβγαινε μαζί της, ρε παιδιά. Γιατί ήταν ευγενικός, δεν μπορούσε να της πει δεν θέλω. Να κάνετε τέτοιες ευγένειες. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. The Bachelor. Γυμνός μπροστά στις παίκτριες, ο Βασιλάκος έκατσε να τον ζωγραφίσουνε. Πού, πάνω εκεί? Όχι, εσύ. Ήταν αυτός τιμένος γυμνός και αυτή ζωγραφίσε. Αυτόν. Αυτόν. Έκανε το μοντέλο γυμνό. Έτσι, δηλαδή, μα το μοντέλο ήταν γυμνός και τον ζωγραφίσανε. Λέω και εγώ πάνω εκεί δεν πάω, πήγανε πιθανά άλλου. Το χέρι πάει εκεί. Πάει εκεί το χέρι από μόνο του. Να ρώτα και αυτή να δω. Ναι, ρώτα με. Κατερίνα μου, τι κάνεις? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω για αυτό σε πήρα, έγινε κλήρωση. Κατερίνα Μαυροπούλου, έχει κερδίσει το εφηβικό παιδικό. Ακριβώς. Λοιπόν, Κατερίνα, μου έχει κερδίσει. Χτύπησε, είδες αυτό. Το παιδικό εφηβικό δωμάτιο, εν πάση περιπτώσει, τη Μοντέκο είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ποιο θα μένει και θα ξαπλώνει και θα διαβάζει εκεί, πώς τον λένε? Έχω τρία παιδιά, οπότε όλο και κάποιο θα βρεθεί. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.